Στις 11:25 της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη γράφτηκε ακόμα μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας μας. Ολόκληρη η χώρα θρηνεί για τον άδικο θάνατο 57 συνανθρώπων μας που βρέθηκαν στην μοιραία αμαξοστοιχεία. Συγκλονισμένοι, παρακολουθούμε τις ανθρώπινες ιστορίες και τον πόνο των οικογενειών που ξεκληρίστηκαν. Τα αναπάντητα γιατί ζητούν απαντήσεις. Γιατί στην Ελλάδα του 2023 η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται από το χέρι ενός σταθμάρχη. Γιατί έργα που σχετίζονται με τις εργασίες της τελειδίκησης των τρένων καθυστέρησαν. Γιατί όταν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο κατήγγειλαν την έλλειψη ασφάλειας για εργαζόμενους και επιβατικό κοινό, κάποιοι κόφευαν και έκριναν τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές. Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις ειδικών, συνδικαλιστών, ερευνητών για τις τεράστιες σχεδιαστικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας. Η τραγωδία των Τεμπών μας γεμίζει οργή και αγανάκτηση για τα εγκληματικά λάθη, τις παραλήψεις και τις αστοχίες που αποκαλύπτονται καθημερινά. Διεκδικούμε πλέον πράξεις και όχι λόγια. Απαιτούμε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση από τη δικαιοσύνη και να αποδοθούν ευθύνες. Απαιτούμε διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος. Τέλος πια σε ευχέστες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ο λαός και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα, καταδικώντας τις πολιτικές που εφαρμόζονται από το 2009 έως σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις για την απελευθέρωση των μεταφορών, οι οποίες το όνομα κόστους κέρδους ευθύνονται για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και διαμόρφωσαν τις συνθήκες για αυτή την απερίγραπτη τραγωδία. Το εργατικό κίνημα της Θεσσαλονίκης θρηνεί για τα παιδιά μας, τους αδερφούς μας, τις μανάδες και τους πατεράδες μας που έφυγαν έτσι άδοξα το βράδυ της 3ης 28 Φεβρουαρίου του 2023. Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κάνει κάλεσμα. Όλοι μαζί να μην αφήσουμε να ξεχαστεί η μνήμη των 57 νεκρών. Αιώνια η μνήμη τους.